Παντελιάδη. Σέντρα με το δεξί από τον Παντελιάδη. Ο Δάφκος χάνει την μπάλα. Ο Φερνάντες out. Στο 31. Ο αρχηγός Χαμντανή. Κουρμπέλης. Ωραία πάσα χαμηλά. Ο Φερνάντες λίγο τυχερός. Πέρασε το πρώτο σουτ στο μάτς. Καταλήγει στα χέρια του. Κεφαλιά του Μάσα. Ο Ζιαμπάρης. Υπάρχει φάουλ του Φερνάντες τώρα. Δείχνει και ο Περνής αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος να πάρουν την μπάλα, να την κυκλοφορήσουν. Σύνοτι ο Κυριακίδης και ο Καρασαλίδης στη δημιουργία μέχρι στιγμής είναι απλή αναφορά στο γήπεδο. Ο Μπερτόλιο φτάνει στην περιοχή, γυρίζει ωραίο ο Φερνάντες στο γκολ. 1-0 στο 24. Κυριαρχεί ο Τεδούχων. Ο Αστέρας κυριαρχεί απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει άλλη μια ευκαιρία πάλι ο Δημούτσο. Να δει μια καλή συνεργασία, βγήκε. Γιατί ευνόησε η κόντρα τον Δημούτσο που δεν μπορεί να περάσει από τον Κυριακίδη. Γιατί άφθονο χώρο. Να περάσει την πάσα. Άλλη μια ασίστ του Μπερτόλιο. Δοκάρι από το Μάσα. Δεν το πιστεύει ο Μάκη. Θα γυρίσει την αμυνά του. Από τη στιγμή που βρίσκεται στην επίθεση τώρα για παράδειγμα. Αν πάει μπάλα, πήγε η μπάλα στο Δημούτσο. Για να δούμε πόσο γρήγορα ο Ηρακλής τώρα μπορεί να γυρίσει την άμυνά του. Το κάνει με λίγη καθυστέρηση, αλλά άργησε και ο Φερνάντες να ξεφορτωθεί την μπάλα. Και το κο. Ο Μπάρης δεν τελειώνει με την μπάλα. Έγινε το λάθος. Ο Φερνάντες με τον Μπερνής. Μπερτόλιο θα στρώσει. Ο Δημούτσος θα πλασάρει πάνω στον Τζότρα. Λουτ. Γιαννούλης είναι εκεί. Φερνάντες κατεβάζει για το Χαμντανή. Και πέρασε για τον Μπερτόλιο. Πέρασε. Αλλά ο Φερνάντες γύρισε εκεί για να σταματήσει τον Αργεντινό. Ο Ηρακλής. Τώρα εκτελεί ο Φερνάντες. Η μπάλα περνά και φτάνει στην αγκαλιά. Πήγε ο Μπέργκ να πιέσει. Ο Πάρα, ο Φερνάντες και ο Μάσα. Την 1η του Νοέμβρη. Παναθηναϊκός σε εξαιρετικό σερί με τελευταία. Πολλοί κόσμος κοντά του. Απόλυτη αμυντική προσήλωση εκατέρωθεν. Κάλυψε σωστά ο Γκοϊάν. Ο Ζησόπουλος, ο Φερνάντες. Ζέκα. Πίεσε ο Φερνάντες και κέρδισε την μπάλα. Ο Σίλντεφελτ παρενέβη. Ανέβηκε ο Κουρμπέλης. Φερνάντες. Πάρα. Γιαννιώτας, κόντραρε η μπάλα στο τους στόπερ και γενικότερα τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού προς την περιοχή τους για να έχουν και πρωτοβουλία αλλά και για να δημιουργήσουν κάποιες ευκαιρίες. Ωραία, πάσα για τον Γιαννιώτα που είναι στην περιοχή. Κάλυψε γρήγορα ο Νάνο. Ο Γιαννιώτας τον απέφυγε και σούταρε ψηλά. Μέντες. Έκοψε ο Κουρμπέλης. Φερνάντες. Κάνει κίνηση ο Γιαννιώτας. Ο Φερνάντες πάει μόνος του. Συγκλίνει. Ο πολύ ωραία ενέργεια. Το σουτ και επέμβαση του στυλ. Το κάνει εκείνο ο Φερνάντες. Ζησόπουλος με τον Κουτρουπί και τον Μέντες όπως και τον Σίλντεφελτ να είναι αρκετά ψηλά. Η πάσα τώρα στην πλάτη της άμυνας. Ο Γιαννιώτας. Φερνάντες. Πάσα του στον Μάσα πάλι στην πλάτη της άμυνας Παναθηναϊκού που τον καταδιώκουν. Κράτησε ο Φερνάντες, θέλει να μπει στην περιοχή. Το σουτ έξω. Φερνάντες. Καλή δουλειά ο Καζαριάν. Γιαννιώτας. Φερνάντες εκτέλεσε ο Πάρα 1-0 στο 14. Τρίτο. Τον Κουρμπέλη. Φερνάντες είδε την κίνηση του Πάρα. Αυτόν αναζήτησε. Η κεφαλιά, ο Λομπάτο. Έφυγε από τον Παρά. Σφύριξε. Στα Χανιά, ισοβαθμιών της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής. Ωραία, ο Φερνάντες ανεβάζει τον Παντελιάδη, έχει τρεις επιλογές στην περιοχή. Με δεύτερη προσπάθεια και διώχνει. Ο Πάρα γυρίζει, ο Λομπάτο αφήνει, ο Φερνάντες έξω. Κριτικός κόντρα στον Πάρα, ο Φερνάντες έχει την κίνηση του Σκούρτη, ο Πάρα άφησε, ο Φερνάντες το σουτ. Ένα ακόμη κόρνερ, κεφαλιά στον Σέτκους που παραχωρεί ώρα σε ετοιμότητα. Μία ακόμη εκτέλεση στον Σέτκους.
Φερνάντες εκτέλεσε και τώρα πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται μετά το 14 στο 41. Σιόντις δίνει την ευκαιρία στο Σκούρτι να βγάλει τον Αστέρα στην κόντρα. Ο Φερνάντες για το Γιαννιώτα δεν έχει στήριγμα. Τώρα ανεβαίνει πολύ γρήγορα ο Σκούρτις. Κίνηση του Φερνάντες τον είδε ο Γιαννιώτας, εκεί πήγε η μπάλα. Ανέβηκε πολύ γρήγορα ο Ζησόπουλος. Καταπληκτικά κρατάει με το σώμα. Δουλεύει ο Φερνάντες και ανεβάζει τον Ζησόπουλο. Η σέντρα χαμηλά. Κοντράριο. Σέντρα του Ζησόπουλου. Ο Φερνάντες με το αριστερό έξω. Σετκούς ακούμπησε την μπάλα. Φερνάντες εκτέλεσε. Η κεφαλιά πάλι ο Σετκού. Στην πάσα του Γκαζαριάν. Ιγκλέσιας πάρα, ανέβηκε ο Τσοκάνης, τον είδε ο Φερνάντες αλλά φοβήθηκε το offside και πάει στη σιγουριά του Παντελιάδη. Τσοκάνης θέλει να πατήσει περιοχή, πήρε ο Φερνάντες. Ιγκλέσιας. Μουνάφωτε τον Φερνάντες. Έκλεισαν. Τώρα η αλλαγή για να ανέβει ο Τσοκάνης. Ο Φερνάντες ύψωσε. Ο Τσοκάνης έξω. Να χάσει την μπάλα από τον TMB. Να βγει ο Αστέρας μπροστά. Τρεις παίχτες του Αστέρα. Με τον Μάσα να βγάζει τη σέντρα για τον Μπαράλε. Μέχρι να πάει ο Φερνάντες να τον μαρκάρει. Τον αναγκάσει να κάνει την παλιά πάνω στον Κουρμπέλι. Έρχεται ο Φερνάντες να κερδίσει. Αφήνει για τον Κουρμπέλι. Μάσα. Η μπάλα δεν πέρασε για τον Παυλίδη. Και τον Μπογδάνοφ. Ο Γιαδάκης δεν μπορεί. Ο Φερνάντες κερδίζει μπάλα. Κατεβάζει ωραία. Μάσα έξω την μεγάλη περιοχή θα δοκιμάσει. Το πόδι του κλείνεται από δύο παίκτες τώρα. Παράλες. Ένα περίεργο στο πάρισμα. Η κάθετη πάσα για τον Γιαννιώτα. Περνάει τον Τσέρνη. Είναι πέναλ. Δεν πρόσεξε. Έχασε την μπάλα, αλλά ήρθε η Μάσα. Δεν τα καταφέρει, έρχεται ο Φερνάντες να κερδίσει. Δίπλα του ο TMB, ωραίες οι τρύπες από τον Φερνάντες. Περνάει για τον TMB, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Μαρκάρει ο Λυκογιάννης, η σέντρα από τον TMB. Κάτι ζήτησε από τον Ζαχαριάδη. Ο Αστέρας Τρίπολης όμως είναι αυτός ο οποίος γίνεται στην αντεπίθεση με τέσσερις παίχτες απέναντι σε τρεις του Εργοτέλη. Ο Φερνάντες θα κάνει το σου την μπάλα, κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Η αντεπίθεση του Αστέρα Τρίπολης. Ποιος βλέπει αριστερά-δεξιά, αποφασίζει να κάνει το σούτ, την μπάλα βρίσκει το πόδι του Γιωβάνοβιτς και πάει. Γκοϊάν για τον Φερνάντες. Μεγάλα τα κενά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Εργοτέλη. Φερνάντες ο οποίος κάνει ένα καλό παιχνίδι. Έχει διανύσει αρκετά. Φερνάντες. Κρατάει ο Φερνάντες, θα δοκιμάσει πάλι το σούτ. Καλό το σούτ λίγο έξω. Πολύ καλό το σούτ από τον... Περνάει για τον Φερνάντες. Μαζόταν και ο Τσοκάνης όπως είπαμε νωρίτερα. Προς τα έξω η μπάλα κεφαλιά από τον Φερνάντες, μακριά όμως από τα δοκάρια. Και το Μητάκι δεν μπορεί να βρει συμπαίκτη. Ο Καραμάνος κάνει λάθος. Ο Φερνάντες μοιράζει τον Μπαράλες. 4-2. Φτηνό λάθος από τους παίκτες του Ανδρομήτου με τον Καραμάνο. Ο Φερνάντες κράτησε ωραία ανάμεσα σε τρεις. Ο Μπακασέτας για το Σανκαρέ που έχει γίνει σεντερφόρ στα τελευταία λεπτά. Το σούτ είναι καλό στη γωνιά του Τσέναμο και γκολ από το... Περτόλιο στο έδαφος, φάλο Κυβρακίδης. Φερνάντες με πολύ χώρο. Τώρα τρέχει ο Μπίτολο να τον καλύψει. Φερνάντες την πέρασε την μπάλα για τον Περτόλιο. Ακολουθεί εξωτερικά ο Παντελιάδης. Ο Περτόλιο συγκλίνει και γυρίζει την μπάλα εκεί. Μένει η μπάλα στα πόδια του. Ωραία ο Κούρος. Ένα μακρινό σουτ πάνω από την εστία του Γκορμπούνο. Λούι. Φερνάντες. Πολύ ωραία προσπάθεια τον Αστέρα. Ο Μπερτόλιο δυνατά χαμηλά διώχνει ο Λαζαρίδη. Φερνάντες. Άλλο ένα σουτ. Γκολ ο Φερνάντες. Στο 85. Φερνάντες. Για να πάμε στον Αποστόλη Λάμπο. Ατρόμητο με τις ομάδες που βρίσκονται στις θέσεις 2-5 που δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία και έπεσε, δεν είχε συμβεί ποτέ αυτό.
Φερνάντες για το Γιάννου. Κοντοές ψηλά και μακριά, όπως όπως. Μπερτόλιο, αν θεωρήσουμε ότι έδωσε assist στον Φερνάντες στην προηγούμενη φάση, έδωσε την τέταρτη. Ζησόπουλος. Ταπεινάκι του Φερνάντες δίχως ουσία. Φερνάντες με όποιο τρόπο μπορεί προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Ο Κούρος απομακρύνει και πήγε να απομακρύνει. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της Super League, με την μεγάλη αγωνία να υπάρχει για τις θέσεις των play-off, πέρα από τη διαδικασία που υπάρχει άλλωστε και για τις αδειοδοτήσεις, και αυτή θα επηρεάσει πάρα πολύ. Ο Γιαννούλης θα παίξει με τον Μάσα, ένας από τους πολλούς Αργεντινούς ομάδας, υπέροχα. Μπερτόλιο παίζει με τον Γιαννούλη, αλλάζει κατεύθυνση πολύ έξυπνα. Μάρκαρε ο Λουτ, βλέπει την κίνηση ο... προϋποθέσεις στον Μπερτόλιο, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει και την κάθετη πάσα και να δούμε το παιχνίδι, εντάξει. Καθώς έφτασε η μπάλα στον Νίκο Φερνάντες, νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα πολύ ωραίο κόψιμο του Γιαννούλη στην κίνηση του Ευαντζελίστα και ξεκίνησε έτσι η επίθεση του Αστέρα. Ο Φερνάντες ταλαιπωρεί τον Νάνο, βγάζει τη σέντρα ο Μέστο. Η μπάλα πίσω. Νίκο Φερνάντες βασίζεται στην καλή του τεχνική, περνάει την μπάλα. Στην πλευρά προσπαθεί ο κύριος Χάβος να βρει το ιδανικό σχήμα που θα κάνει πιο επικίνδυνο τον Αστέρα Τρίπολης στην επίθεση. Ωραία προσποίηση του Φερνάντες. Γυρίζει την μπάλα ο Ιγκλέσιας, σκέφτηκε το σουτ, περιμένει, δίνει το γύρισμα του Δημούτσου. Όπως πάντα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί το μάτς από το Nova Go, αυτή είναι εφαρμογή θερήσεις, αν κατάλαβα καλά κύριε, έτσι ναι. Νομίζω δεν θα υπάρχουν θερήσεις. Μιλάμε τους ρεπόρτερ μας. Κάποιο ρίσκο εκεί μπροστά το Βιαφάνης. Η παλιά του έξυπνη, κακό κοντρόλ από τον Νίκο Φερνάντες, έχασε πάρα πολύ χρόνο. Επιμένει, κάνει και ένα σούτι κόντρα από το Λουτ Κόρνερ. Φερνάντες, ωραία κίνηση. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μιχαήλ, παίρνει την κόντρα. Μπαίνει στην περιοχή, κρατάει, γυρίζει, αλλά εκεί ήταν... Γιάννου. Υπάρχει φάουλ, κερδίζει. Είναι για τον Νίκο Φερνάντεθ. Αυτός τον Κουρμπέλη και τον Ρο Ιγκλέσιας. Ένος από δύο, ψάχνει ένα στήριγμα. Δεν το βρίσκει στον Τσάβες, καθώς πρόλαβε ο Κουρμπέλης και έκοψε. Παπαδόπουλος στο τακουνάκι για τον Νίκο Φερνάντεθ, πάρα πολύ ωραία. Το θέλει να ξαναδώσει τον Παπαδόπουλο, αλλά αυτή τη φορά είναι ο Τσιμόπουλος. Τεχνίδι χωρίς φάσεις, χωρίς συγκινήσεις. Θα δούμε τώρα αυτή την πολύ ωραία κάθετη πάσα, το γύρισμα. Παρελιάτης που κόβει τώρα, ο Νίκο Φερνάντεθ. Ο Ιγκλέσιας ανεβαίνει σέντρες το Μανιά στην επίθεση. Νίκο Φερνάντεθ, Παντελιάδης. Πατάει ωραία, δίνει στον Νίκο Φερνάντεθ, αυτός για τον Κουρμπέλη. Κειμένο πρόσωπο. Ο Νίκο Φερνάντεθ. Ο Παντελιάδης. Σέντρα. Η απόκρουση να κατεβάσει ο Μανιάς. Να τσιμπήσει την μπάλα ο Λανθαρότε για τον Νίκο Φερνάντεθ. Πλάγιο. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα. Λανθαρότε. Χειρή να περάσει. Ο κύριος Βεργέτης δεν είναι ικανοποιημένος με αυτό το 1-1. Θέλει να φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης. Βλέπει ότι ο Πας... την μπάλα. Ο Μπερτόλιο με την πλάτη θέλησε να ξεφύγει και έκανε το κοντρόλ. Μπαίνει στην περιοχή ο Φερνάντες. Τελευταία στιγμή. Ο Άθο είναι αυτός που πετάει στο 8. Είναι έτοιμος να φέρει την μπάλα με φάλτσο στην εστία του Μπαρόχα προς τα έξω. Η μπάλα Κουρμπέλη στο δεύτερο δοκάρι δεν έκανε, και καθώς πίεσε ο Ιωαννίδης. Ο Σακαρέ χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής. Ο Φερνάντες για τον Λούι. Προσπάθησε να πετάξει μπροστά με εμπειρία ο Άρθο.
Ο Δημούτσος για τον Φερνάντες που κρατάει παρά την πίεση του Κορδέρο. Και ο Μπερτόλιο απέναντι έχει όλο το γήπεδο. Ο Δημούτσος παίζει πάνω στη γραμμή για τον Ιωαννίδη. Αυτός τσίπησε την μπάλα για τον Μπερτόλιο. Θέλει να βγάλει την κόντρα Αστέρας Τρίπολης. Ο Αργεντινός για τον Φερνάντες. Και κάνει και την κίνηση. Ο Φερνάντες η μπάλα είναι στο δεξί που είναι το κακό του πόδι. Θα πλασάρει έξω. Στο 20, στο 29. Ο Μπερτόλιο εκτελεί. Ο Μπαρόχα δεν μπορεί. Ο Φερνάντες θα γεμίσει στην αγκαλιά του Μπαρόχα. Γκάλο και Βάργκας, όχι σίγουρα. Ο Βάργκας και ο Ζησόπουλος και ο Σανκάρε. Τώρα ο Ιωαννίδης έκλεψε. Ο Φερνάντες περιμένει τον Μπερτόλιο. Πατάει για τον Ιωαννίδη. Έρχεται ο Γιώχανσον όμως. Αν θα παίξει ζευγάρι στην επίθεση με τον Αραβίδη ή αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του Ρουγανός, θα μάθουμε πολύ σύντομα νομίζω. Εδώ μπροστά του τώρα βρίσκει τον Γκάλο. Ζητάει ο Ιωαννίδης και ο Φερνάντες. Κράτησε με ωραίο τρόπο ο Αργεντινός και ταλαιπώρησε τον Λαμπρόπουλο. Με το δεξί σέντρα για τον Δημούτσο στην ανάπτυξη. Με τον Ιγκλέσιας να κάνει κίνηση στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο στέλνει την μπάλα. Εκείνο Σανκαρέ, ο οποίος σουτάρει στην... Ο Κορδέρο πιέζεται από τον Μπουρμπέλη που σήμερα κάνει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια. Λούι. Φερνάντες. Έξω. Δημούτσος, Φερνάντες κλεισμένος από το Σιώβα, θα πάρει φάουλ. Δεν έβγαλε τελικώς ούτε πάσα ούτε σούτ. Και ο Φερνάντες στην κόντρα με Μπερτόλιο να θέλει να πάει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός και τώρα έχει άμυνα ψηλά. Πάσα για τον Μπερτόλιο, εύκολη για τον Καπίνο. Γιατί ο Ολυμπιακός και την κατοχή της μπάλας έχει. Στις 29 Νοεμβρίου, γι' αυτό και η υποχώρηση στο 6 της βαθμολογίας. Κράτησε ο Φερνάντες. Χειμήνει δεξιά ο Μπερτόλιο με δύναμη σέντρα για το Μάσα. Τέσσερις τελικές για τον Αστέρα στο τελευταίο 7 λεπτό. Μιλιβόγεβιτς, Πυροχαντανή. Και κάνει παιχνίδι σε μία ακόμη επίθεση, αντεπίθεση, ο Δημούτσος, αυτός επαναλαμβάνει δράση μετά την αλλαγή του συστήματος. Φερνάντες, Λούι, έχει δύο τελικές του. Χωρίς κανένας να προϋπολογίζει ότι μπορεί να φύγει ο πρώτος σκόρερ του και έτσι έμεινε χωρίς σέντρεφορ. Ο Ζησόπουλος η σέντρα, ο Φερνάντες, ο Καπίνος καθυστερεί του μικρόνου. Μας ανέβηκε γρήγορα ο Γιαννούλης. Και έκανε σέντρα για τον Φερνάντες. Ο Μαζουακού, ο Χαμντανή, out. Φερνάντες εκτελεί Σανκαρέ. Κασάμι. Τσάβες θέλει να υποφεληθεί από το λάθος. Και τελικά ανεβαίνει ο Φερνάντες. Κίνηση του Μάσα στην περιοχή. Κράτησε την μπάλα. Κόρνερ. Μία ακόμη του Τσάβες. Ο Καπίνο πρόλαβε τον Φερνάντες. Γυρίζει ο Παρντό. Και κρατάει την μπάλα. Και παίρνει ο Σιώβα στο στόχο. Χαμντανή. Ο Φερνάντες έχει καλό αριστερό. Το έκλεισε ο Μιλιβόγεβιτς. Σκέψη καλή για Μπερτόλιο. Έχει βγει ο Καπίνο και παίρνει. Και θα προσπαθήσει να κρατήσει στην κατοχή την μπάλα ο Αστέρας για να βγει στην αντεπίθεση. Έχει την ευκαιρία με την παλιά του Νίκο Φερνάντες. Και τώρα γυρίζει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του. Ρισκάρει και χάνει αρχικά ο Κασάμι και γενικότερα έχει την μπάλα. Αλλά δεν μπορούσαν να συνδυαστούν. Υπάρχει μια μικρή αδικία, ας το πούμε έτσι, με βάση τις επιλογές που ήταν για πολλούς λόγους βέβαια. Εδώ ο Αστέρας με την παλιά του Φερνάντες για τον Παντελιάδη. Να, η πρώτη παίζει με τον Φερνάντες που έχει έρθει τώρα δεξιά. Ο φοβερή τριπλά έκανε στην αρχή, αλλά ο Μαζουακού με το πείσμα του. Φερνάντες με τα καλά πατήματα της μπάλας. Έπαιξε με τον Λούι, προσφέρει το Λανθαρότε. Πάλι βλέπετε το τακουνάκι του Λούι για τον Ισπανό, δυνατή παλιά. Πάλι για τον Λούι. Και άλλη παλιά καταπληκτική για τον Φερνάντες αυτή τη φορά. Ο Αστέρας έχει την ευκαιρία, καθυστερεί ο Αργεντινός. Κάο Ιντέγε. Δεν πέρασε η παλιά του, γύρισε προς τα πίσω όμως για να κρατήσει την κατοχή. Ντακώστα, λάθος. Θα κρατήσει τους ερυθρόλευκους μακριά την περιοχή.
Έπαιξε ο Μαζουακού με τον Τουρμάζ. Βλέπετε την αλληλοκάλυψη των παικτών του Αστέρα τώρα, πώς λειτουργεί εδώ καλά, πώς κλέβουν μπάλα και τη διαφορά ύψους με τον, Φερνάντες. Ντακώστα. Τακουνάκι. Κουρμπέλης. Ο Μάσα, ωραίο τακουνάκι του Φερνάντες, σουτάρει ο Μάσα, σπουδαία επέμβαση του Χουάντερσον. Μπουκουβάλας. Έκλεψε ο Φερνάντες. Λανθαρότε. Ένα ακόμη λάθος του Καρασαλίδη. Αυτή τη φορά. Αμαντάς. Ωραία κίνηση του Περόνε, την κατάλαβε ο Ντουντού. Κάνει καλή εμφάνιση ως τώρα. Προστάτεψε την μπάλα ο Λανθαρότε, άφησε στο Γιάννου. Ο Φερνάντες, διορθώνω. Παντελιάδης. Ένα-δύο με τον Μάσα στα μάτια. Κουρμπέλης, Λανθαρότε. Ο Γιάννου, ο Φερνάντες δοκιμάζει σουτ. Ο Χουάντερσον του λέει όχι. Τον Περόνε. Πήρε την κεφαλιά ο Σανκαρέ. Δεύτερη από τον Ντουντού. Λούι. Φερνάντες. Πάλι ο Λούι. Ο Φερνάντες με χώρο για σουτ. Λανθαρότε, με ενημερώνει ο Γιώργος Μαρκόπουλος, σε λίγο ο ταξιδιάρχης Φούντες θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση του Βαριέτη. Ντουντού. Μάσα, με τρεις παίκτες του Ηρακλή κοντά του. Ο Φερνάντες. Ο Καρλίτος με δύναμη, ο Μπουλού το ίδιο. Σουτ του Παντελιάδη. Στην ιστορία του Αστέρα στη Super League πίσω από τον Φερνάντο Ουσέρο που έχει 100. Χαμηλά ο Μπερτόλιο για τον Φερνάντες, γρήγορα. Τάκλιν του Ζέκα στον Μαρτίνες, ο Ντουντού κράτησε την κατοχή για τον Αστέρα. Λούι, Πούλος είναι σε ετοιμότητα. Κουρβέλης. Φερνάντες. Πετά πολύ ωραία σκάδα του, τον Νίκο Καρέλη και τον Γιώργο Κουτρουμπή. Ο Αστέρας έχει 5. Πτυπτώσεις έχει αντιδράσει καλά, δεν έχει επιτρέψει να φτάσει μπάλα στον Πέτριτς. Φερνάντες. Μπαντής. Πως η μπάλα χτύπησε στον Λούι και στην συνέχεια την εξουδετέρωσε ο Κουτρουμπής. Γιάννου. Πήρα του Παναθηναϊκού να μεταφέρει την μπάλα στον Πέτριτς. Ο Φερνάντες κρατά με τον Άνω. Φάουλ από τον 3 ισοπαλίες για τον Βεργετή. Απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Φερνάντες εκτέλεσε, ο Στυλ μπλόκαρε. Ντουντού. Γιαννούλης. Μπερτόλιο. Ο Αμπέντ. Έκλεψε από τον Μπερτόλιο, θέλει να φύγει από τον Φερνάντες. Ανάμεσα σε δύο Αργεντινούς. Έχει βάλει το μοναδικό γκολ σε αυτό το γήπεδο μέχρι τώρα. Κριστιαν Τσάβες συγκεκριμένα. Δείχνουν να αξίζουν αυτή την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και ο Μπερνής αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος να πάρουν την μπάλα να την κυκλοφορήσουν. Συνότι ο Κυριακίδης και ο Καρασαλίδης στη δημιουργία μέχρι στιγμής είναι απλή αναφορά στο γήπεδο. Ο Μπερτόλιο φτάνει στην περιοχή, γυρίζει ωραίο ο Φερνάντες στο γκολ. 1-0 στο 24. Κυριαρχεί ο Αστέρας στον αγωνιστικό. Πέρασε ο Παντελιάδης. Αντίθετη κίνηση ο Φούντας. Κοντοές, επικίνδυνο σημείο, απομάκρυνε την μπάλα. Μπερτόλιο. Φερνάντες. Άλλο ένα σουτ. Γκολ ο Φερνάντες. Στο 85. 1-0 ο Αστέρας με τον Νίκο Φερνάντες. Αστέρας στην Κέρκυρα. Φερνάντες εκτέλεσε και τώρα πέρασε η μπάλα στα δίχτυα.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται μετά το 14 στο 41. Ο Φερνάντες σκόρερ 2-0. Είναι εκτός μεγάλης περιοχής, ο Ιουσούφ θα βγάλει μια σέντρα έξω για τον Χαλκιαδάκη. Το μάκρυσε από τον Λούι προσωρινά, έρχεται τον Γκέντζογλου να κερδίσει μπάλα. Κόβεται από τον Πιεμπή, κάτι ζήτησε από τον Ζαχαριάδη. Ο Στέρας Τρίπολης όμως είναι αυτός ο οποίος βγαίνει στην αντιεπίθεση με τέσσερις παίχτες απέναντι σε τρεις του Εργοτέρη. Ο Φερνάντες θα κάνει το σου την μπάλα, κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Η αντεπίδεση του Αστέρα Τρίπολης ολοκληρώνεται με αυτό το γκολ, το 2-1. Χρόνου, εδώ θα δει και πάλι τον Φερνάντες. Ποιο βλέπει αριστερά-δεξιά, αποφασίζει να κάνει το σου την μπάλα, βρίσκει το πόδι του Γιωβάνοβιτς και πάει ψηλά στα δίχτυα της εστίας του Τσέρνη. Εργοτέρης ο οποίος διαμαρτύρεται για την αρχή της φάσης, ήταν η φάση που είπαμε. Θα κρατήσει το σκορ στα επίπεδα του 4-2. Ο Μπακασέτας για το Σανκαρέ που έχει γίνει σεντερφόρ στα τελευταία λεπτά. Το σούτ είναι καλό στη γωνιά του Τσέναμο και γκολ από τον Φερνάντες, ο οποίος βάζει το πρώτο του γκολ στο πρώτο.